Κύριοι χαίρετε, είμαι ο σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας καλωσορίζουμε στην κουζίνα που κάνουμε διάφορες δοκιμές, γι' αυτό βλέπετε διάφορα στα γυρίσματα εδώ που κάνουμε για τη μαγειρική. Και σήμερα, επειδή κοντεύει η καθαρή Δευτέρα, θα σας δείξω την πιο επαγγελματική λαγάνα φούρνου, την πιο εύκολη λαγάνα που μπορείτε να την κάνετε στο τσακ μπαμ. Όχι πολλά μπερδέματα, έτσι, πάρα πολύ εύκολα πράγματα. Πάμε να το φτιάξουμε αμέσως, μην καθυστερούμε, γιατί η καθαρή Δευτέρα έρχεται. Λοιπόν, τα υλικά θα σας τα έχω γράψει από κάτω, με σύνδεσμο οδηγήστε στην ιστοσελίδα μου, με φωτογραφίες και κείμενο και βλέπετε τα πάντα. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε νεράκι εμφιαλωμένο, δεν θέλουμε να έχει μέσα χλώριο, είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Θα χρησιμοποιήσουμε 2 άλευρα, ένα αλεύρι για όλες τις χρήσεις αλαντίνι, είναι πάρα πολύ καλό αλάτι, να το προτιμήσετε, και ένα άλευρο μύλι Αγίου Γεωργίου. Κάνουμε ένα ρεμίξ σκληρού και μαλακού άλευρου ζαχαροπλαστικής για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 300 γραμμάρια είναι και το ένα και το άλλο. Πάμε λοιπόν, ρίχνουμε μέσα το πρώτο άλευρο, δεν έχει σημασία πως θα το ρίξουμε, όπως θέλετε. Ρίχνουμε και το άλλο άλευρο μέσα, εντάξει, και σε αυτή τη φάση ρίχνουμε το αλάτι. Αλάτι χρειάζεται πολύ η ζύμη μας, έτσι μην το τσιγκουνευτείτε, από 1,5 ως 2 κουταλάκια του γλυκού. Το ρίχνουμε μέσα. Εντάξει, παίρνω ένα κουτάλι και ανακατεύω όλα τα υλικά, γιατί θέλω το αλάτι μου να μην μείνει πάνω όταν πέσει η μαγιά, έτσι. Γι' αυτό το ανακατεύουμε, να διασκορπιστεί μέσα στο άλευρα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ανοίγουμε μία λακκουβίτσα εδώ στη μέση. Ωραία. Και τώρα, προσέξτε, χρησιμοποιούμε 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, η καλύτερη φίλη της μαγιάς, θα μας βοηθήσει πολύ στη μαγιά. Ρίχνουμε μέσα στον πάτο τη ζάχαρη και εδώ έχουμε 2 φακελάκια στιγμιαίας μαγιάς. 2 φακελάκια, 8 και 8, 16. Συνήθως καμιά φορά μπορείτε να βρείτε και 7. Γύρω στα 15 θα υπολογίζετε. Ρίχνουμε και μέσα τη μαγιά. Εντάξει. Και τώρα τι κάνουμε. Πάμε και ρίχνουμε το νεράκι μέσα στην τρύπα. Ωραία. Παίρνουμε το κουτάλι μας και κάνουμε κυκλικές κινήσεις να πάει παντού το νεράκι. Τελειώσαμε, παιδιά. Δεν χρειαζόμαστε άλλα υλικά. Τα υπόλοιπα είναι για την προετοιμασία στο ψήσιμο, θα σας τα πω λίγο πιο μετά. Δουλεύω πολύ καλά με το κουτάλι και μόλις δω ότι με κουράζει το κουτάλι, έχω πλύνει πάρα πολύ καλά τα χέρια μου και θα δουλέψω με τα χέρια. Τώρα, επειδή καμιά φορά ο καιρός μπορεί να είναι ζεστός όπως σήμερα, μπορεί να χρειαστεί να ρίξουμε λίγο νεράκι ή αντίθετα να συμπληρώσουμε άλευρο. Αυτό θα το δούμε τώρα που θα δουλέψω τη ζύμη με το χέρι. Έτσι, παίρνω αυτή τη μεγάλη ποσότητα που έχει πάνω το κουτάλι, να μην μείνει πάνω στο κουτάλι τίποτα. Έτσι, το βάζω εδώ και αρχίζω με το χεράκι μου και αρχίζω, έτσι, θα το δείτε κι εσείς στο ζύμωμα, δηλαδή τώρα θα το δείτε αν είναι, εγώ το βλέπω ότι είναι καλό προς το παρόν, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί σας έχω δώσει ακριβώς τα νερά και τα υγρά και τις ποσότητες είναι ακριβώς για να μην σας δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες που δουλεύει ο καθένας και τι άλευρο
μπορεί να δουλέψει ο καθένας έτσι, γιατί εσείς μπορείτε να πάρετε μια άλλη μάρκα, δεν ξέρω τι μάρκα θέλετε, το μάνα, ή να πάρετε από το φούρνο σας. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, εμένα δεν χρειάστηκε, το βλέπω είναι, έχει σχηματιστεί εδώ η ζύμη μου πάρα πολύ ωραία, έτσι. Εάν πάρετε αυτά τα άλευρα που σας είπα, Μήλι Αγίου Γεωργίου και Αλαντίνη, που είναι τα καλύτερα για μένα, έτσι δεν θα σας δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τι κάνω τώρα. Την ακουμπάω λίγο εδώ που είναι καθαρά, για να δείτε τι θα κάνω. Παίρνω ελαιόλαδο και ρίχνω ελαφρώς λίγο στον πάτο. Αυτό το κάνω για να ξεκολλάει η ζύμη μου μετά, αλλά θα χρειαστούμε και το ελαιόλαδο. Περίπου 2 κουταλιές σούπα θα ρίξουμε. Στο τέλος θα το κάνουμε αυτό, δεν το ρίχνουμε τώρα. Τη βάζω μέσα εδώ, ωραία, και θα τη σκεπάσουμε με μεμβράνη, θα τη βάλουμε σε ένα ζεστό σημείο να ξεκουραστεί για μία ώρα. Λοιπόν, την αφήνουμε να ξεκουραστεί και επιστρέφουμε να σας πω τι θα κάνουμε. Πάμε! Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Έχουμε αφήσει τη ζύμη μας μέσα στο φούρνο, σε ζεστό σημείο, για να περάσει μία ώρα, να ξεκουραστεί. Και τώρα τι κάνουμε. Πάμε λοιπόν, βγάζουμε εδώ τη ζύμη, την αφήνω εδώ δίπλα. Θα χρειαστώ το ταψάκι, γι' αυτό το βγάζω. Πριν να ανοίξουμε τη ζύμη, να τη δείτε, έτσι, παίρνουμε 2 λαδόκολες και τις τοποθετούμε στο ταψάκι του φούρνου. Έτσι, εδώ αυτό μπορεί να κρύβει λίγο, το κατεβάζω λίγο κάτω για να βλέπετε εδώ τι κάνω. Λοιπόν, εδώ έχω το ταψάκι, έτσι. Πάμε και βάζουμε 2 λαδόκολες. Γιατί βάζω 2? Γιατί δεν θέλω ο πάτος της λαγάνας που θα ψηθεί, έτσι, να μην μου καεί δηλαδή, να μην μαυρίσει πολύ, έτσι. Τοποθετώ 2. Εδώ, 2. Τώρα, πάμε εδώ, παίρνουμε, εδώ είχαμε ρίξει λίγο λαδάκι, εντάξει, παίρνουμε όλο το λάδι που έχουμε ρίξει κάτω, περίπου 1 κουταλιά, δεν χρειάζεται παραπάνω, έτσι, και διπλώνουμε τη ζύμη, έτσι, τη διπλώνουμε, λίγο τη ζυμώνουμε δηλαδή, εντάξει. Φοβερό ζυμαράκι. Το ζυμώνουμε έτσι με τα χέρια μας, λίγο, έχει ξεκουραστεί, έχει γίνει τέλεια, είναι σαν τζίχλα, είναι φοβερό, πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ η υφή. Έτσι, και αφού το ζυμώσουμε λίγο και γίνει ξανά εύπλαστο γιατί είχε ξεκουραστεί, το παίρνουμε όπως είμαστε εδώ έτσι, έτσι, το κάνουμε έτσι με τα χέρια μας, το βγάζω αυτό για να βλέπετε εδώ τι κάνω, το βάζω πάνω εδώ και τώρα με τα χέρια μου ανοίγω και θα φτιάξω ένα παραλληλόγραμμο, έτσι. Όποιος δεν μπορεί με τα χέρια μπορεί να πάρει ένα μπλάστρι. Εγώ θα το κάνω με τα χέρια. Εγώ τώρα σας έδειξα μία ποσότητα που μπορεί να φάει μία οικογένεια. Έτσι, αν έχετε περισσότερα άτομα, θα διπλασιάσετε τις ποσότητες σε όλα. Είτε στο αλάτι, είτε στη ζάχαρη, έτσι. Στη μαγιά να την αφήσετε, δεν χρειάζεται να την πειράξετε, καλά είναι. Θα διπλασιάσετε την ποσότητα στο άλευρο και στο νερό, θα κάνετε τις αντιστοιχίες. Δηλαδή, αν στα 600, σας είπα 350 νερό και βάλετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, άλλα 300 αλεύρι και είναι 900, θα βάλετε το μισό του 900, 450 νερό. Αντί για 350, 450 νερό.
Δηλαδή, θα σας πω με λίγα λόγια μια μπακαλίστικη αρχή που είναι πολύ σωστή. Αν δεν μπορείτε να τα υπολογίσετε, δεν είστε επαγγελματίες, γιατί αυτή η συνταγή είναι επαγγελματική. Την έχω πάρει από το φούρνο που δούλευα και την έχω φέρει στα πρότυπα της οικιακής κουζίνας για να την κάνετε κι εσείς. Δηλαδή, αν βάλετε ένα κιλό αλεύρι, σας λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Αν βάλετε ένα κιλό αλεύρι, θα πρέπει να ρίξετε 500 με 550 νερό. Αυτή είναι η αντιστοιχία. Αν βάλετε 1,5 κιλό αλεύρι, θα πρέπει να ρίξετε 7,5 με 800 νερό. Δηλαδή θέλουμε τη μισή ποσότητα από τη μισή ποσότητα του αλεύρου, το μισό θα είναι νερό και 50 παραπάνω. Εκεί είμαστε κομπλέ. Γι' αυτό έβαλα εγώ 350 στα 600. Θα μεγαλώσετε τις ποσότητες, θα βάλετε και το νεράκι και πιθανόν να χρειαστεί να ρίξετε 2 κουταλάκια αλάτι και λίγο παραπάνω ζάχαρη και ίσως 2 κουταλιές λάδι. Τη μαγιά δεν θα την πειράξετε, δεν την αυξήσετε. Θα την αφήσετε 2 φακελάκια. Είναι πάρα πολύ καλά. Με τα χέρια σας λοιπόν έχουμε σχηματίσει εδώ μια ζύμη η οποία είναι μια λαγάνα. Το βλέπετε? Να το. Εντάξει. Αφού λοιπόν με τα χεράκια μας φτιάξαμε εδώ πάρα πολύ ωραία τη λαγάνα μας, έτσι, αυτό, σταματάω, δεν κάνω άλλο, παίρνουμε την πετσέτα μας και τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε εδώ μισή ωρίτσα ακόμα. Βάζουμε να προθερμαίνεται ο φούρνος στους 200 βαθμούς και θα ψήσουμε στους 220, 215-220 για 20 με 25 λεπτά στις αντιστάσεις. Μπορούμε και στον αέρα, με προσοχή όμως, γιατί ο αέρας κάνει επιθετικό ψήσιμο. Λοιπόν, στις αντιστάσεις 20 με 30 λεπτά, το βλέπουμε μόλις πάρει ένα χρυσαφή χρώμα η λαγάνα μας, τη βγάζουμε. Όμως, ας την αφήσουμε μισή ώρα και τα λέμε σε λίγο. Βάζω εγώ το φούρνο να προθερμαίνεται μέσα, έτσι, και επανερχόμαστε. Να είμαστε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπημένοι μου φίλοι της μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής και της αρτοποιίας, έχουμε σκεπάσει, αφού με τα χέρια μας σχηματίσαμε τη λαγάνα, ένα σχήμα που θέλει ο καθένας, έτσι, θέλω να συμπληρώσω και να σας πω, επειδή δύο ταψιά μαζί στον ίδιο φούρνο δεν θα κάνουν τόσο καλό ψήσιμο, ξανακάνετε την ίδια διαδικασία για άλλη μια λαγάνα και την ψήνετε ξεχωριστά στο φούρνο σας. Έτσι, γιατί εμείς στους επαγγελματικούς φούρνους έχουμε άλλες δυνατότητες. Και εδώ η συνταγή, βάση της επαγγελματικής συνταγή του φούρνου, γίνεται στα πρότυπα της οικιακής κουζίνας. Έχω βάλει ζαχαρόνερο μέσα εδώ, γιατί τώρα τι θα κάνουμε. Και εδώ έχουμε μπόλικο σουσάμι, γιατί χωρίς σουσάμι λαγάνα δεν γίνεται. Και για να πιαστεί το σουσάμι πάνω στη λαγάνα, θα πρέπει να ψεκάσουμε με το ψεκαστικό. Γι' αυτό έχω πάρει ένα ψεκαστικό, για να μην παίρνετε, όσοι δεν έχετε ψεκαστικό, θα πάρετε ένα πινέλο και θα το περάσετε από πάνω. Αλλά για να μην, γιατί το πινέλο είναι λίγο δυσκολεύει, μπορεί άλλος να μην έχει σιλικόνη και να αφήνει κάποιες τριχούλες. Γι' αυτό το ψεκαστικό είναι η καλύτερη λύση. Λοιπόν, έχω προθερμάνει το φούρνο μου, είναι σχεδόν έτοιμος, σε λίγο θα κλείσει το λαμπάκι. Ξεσκεπάζουμε, έτσι, και έχει φουσκώσει όσο έχει φουσκώσει, τέλος πάντων. Και βγάζουμε το καπάκι από εδώ και αρχίζουμε, παιδιά, και ψεκάζουμε πάρα πολύ καλά την επιφάνεια. Εντάξει, πάρα πολύ καλά, θα ρίξουμε αρκετό νερό για να πιάσει το σουσάμι. Έτσι. Συνεχίζουμε. Παίρνω και ρίχνω σουσάμι γύρω γύρω, έτσι, να πάει παντού, σε όλο το μήκος της λαγάνας. Γιατί μπορεί να μην το βλέπετε κοντά στην κάμερα, έτσι, το φέρνω κοντά να δείτε
πώς έχει γίνει. Μπορεί να φαίνεται και το σουσάμι πάνω, τώρα που το έχω φέρει κοντά. Εντάξει. Αυτή είναι η λαγάνα μας. Είναι τέλεια. Έτσι. Και δεν χρειάζονται ειδικές και περίεργες γνώσεις. Είναι τελείως. Την έχω κάνει τελείως απλή τη συνταγή. Με επιτυχία 100% θα έχετε να φτιάξετε μια ωραία λαγανίτσα για το σπίτι σας τώρα που έρχεται η καθαρή Δευτέρα. Λοιπόν, μόλις σβήσει η αντίσταση, το ρίχνω μέσα και έχω το νου μου στα 20 με 30 λεπτά όταν πάρει ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα, σκούρο, κλείνω και βγάζω να το δούμε. Και βάζω διπλό αντικολλητικό χαρτί γιατί μπορεί κάτω να μου πάρει λίγο. Γι' αυτό το κάνω αυτό, για κανέναν άλλο λόγο. Λοιπόν, για να μην περιμένουμε να σβήσει, εγώ το ρίχνω μέσα, τώρα κλείνω την κάμερα, το ρίχνω μέσα και θα το δούμε όταν το βγάλω. Πάμε! Κυρίες και κύριοι, έχουμε σβήσει το φούρνο. Επειδή καίει, προσεκτικά, έτσι, έχει πάρει και γαμό τα χρώματα, έχει γίνει και γαμό τις λαγάνες, χρυσαφένια, δηλαδή, εντάξει, τι να πω τώρα, ό,τι και να πω είναι περιττό, το βλέπετε. Λοιπόν, προσεκτικά εδώ, τώρα, επειδή όταν είναι κάτι ζεστό δεν το κόβουμε κατευθείαν, προς Θεού θα την αφήσουμε να στεγνώξει καλά για να απορροφηθεί ό,τι υγρασία υπάρχει, έτσι λένε οι αρτοποιοί. Απλά σας γυρίζω όσο μπορώ να δείτε ότι έχει κάνει φοβερό ψήσιμο και από πίσω, τη βλέπετε και εδώ πως είναι η λαγανίτσα μας, έτσι είναι αυτό το χρώμα που θέλουμε. Τη βλέπετε? Λοιπόν, κάνει και το θόρυβο, θα τον ακούσετε μετά. Λοιπόν, τώρα, επειδή τα ψωμιά πρέπει να αναπνέουν, παίρνω τη σκάρα, έτσι, τη βάζω εδώ και το γυρνάω ανάποδα. Γιατί πρέπει ο πάτος να πάρει αέρα. Το αφήνω μισή ώρα, επανερχόμαστε να το κόψουμε, να το δείτε και να το δοκιμάσουμε. Έχει γίνει τέλεια δουλειά, επαγγελματική, έτσι θα βγει και σε εσάς. Γι' αυτό ρίχνουμε δύο άλευρα. Το σκληρό κάνει το δέσιμο και το μαλακό κάνει αυτό που θέλουμε. Ακούστε πως κάνει μέσα. Έχει ψηθεί τέλεια. Λοιπόν, ας το αφήσουμε εδώ να πάρει τον αέρα του και επανερχόμαστε να το κόψουμε να το ακούσετε. Εδώ είμαστε. Έχουμε αφήσει το ψωμάκι να κρυώσει, όπως είπαμε ποτέ δεν το κόβουμε όταν είναι πάρα πολύ ζεστό, δεν κάνει. Ωραία, οπότε εγώ μεταφέρω λίγο τη σκάρα εδώ, παίρνω το ξύλο κουπής για να το βάλω πάνω. Έχω πάρει ένα ειδικό μαχαίρι πριονωτό που είναι μόνο για αρτοποιία, έτσι. Πριν το κόψω θα σας το φέρω εδώ να ακούσετε. Αυτό σημαίνει ότι έχει ψηθεί πάρα πολύ καλά. Να τη λαγάνα μας. Πιο ωραία λαγάνα, σπιτικιά, να την κάνετε και εσείς θα την ευχαριστηθείτε. Είναι συνταγή 100% ελεγμένη. Ερμηνεύουμε συνταγές πλέον. Δεν λέμε ότι να είναι. Μπείτε στο blog μου, θα την ανεβάσω και στο blog όλη τη διαδικασία, στο κανάλι μου προς το παρόν. Την κόβω στη μέση. Κάνω ησυχία για να ακούσουμε. Και πάμε μαζί εδώ να ανοίξω, να δείτε τι ωραίο έχει γίνει μέσα. Αγνίζει, το βλέπετε ακόμα. Δείτε εδώ τις ωραίες τρυπούλες που έχει. Αυτό σημαίνει ότι έχει πετύχει. Έτσι παραδοσιακά η λαγάνα, έτσι γίνεται. Δεν γίνεται πιο φουσκωτή. Παιδιά, είναι τόσο νόστιμη, δεν φαντάζεστε. Και τώρα θέλω να φάω κι άλλο,
Σκέτο, σκέτο το τρώω, σκέτο έτσι. Wow. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή καθαρή Δευτέρα. Κάντε τη συνταγή. Θα προσπαθήσω να την ανεβάσω και στο blog μου, αν έχω χρόνο. Θα σας έχω γράψει από κάτω ακριβώς τι έκανα και τα υλικά. Είναι μια πετυχημένη συνταγή, επαγγελματική. Είμαι ο Σεφ Αλέξιος Νικολτσόπουλος. Μου αρέσει πάρα πολύ η αρτοπία. Δοκιμάστε ό,τι έχω φτιάξει σε αρτοπία και θα μείνετε πολύ ευχαριστημένοι. Είναι μια απλή συνταγή, πάρα πολύ γρήγορη. Το μυστικό ξέρετε ποιο είναι? Που δεν ζυμώσαμε πολύ και ξεκουράσαμε δύο φορές από μία ώρα σχεδόν. Ναι, το βλέπεις, κουλούρι, κουλούρι έχει γίνει. Έχει γίνει κουλούρι. Τι άλλο να σου πω? Λοιπόν, φτιάχτε τη συνταγή και πέστε μου. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σας χαιρετώ, Αλέξιος. Εγώ συνεχίζω και τρώω. Δεν παίζεται.